Έτσι μετά μαζί στην περασμένη μας ομιλία θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε κάτι από τον Απόστολο Παύλο «Τιμήστε ενεκέν» λόγω της εορτής του μεθαύριο. Εν γενικές γραμμές έχω να πω ότι στερούμεθα που δεν μελετούμε τον Απόστολο Παύλο. Πολλά πράγματα ξέρουμε, πολλά διαβάζουμε, αλλά Ευαγγέλιο δεν διαβάζουμε. Είχαμε να ωφεληθούμε πολλά, διότι έχει καταπιαστεί με όλα τα θέματα που τον άνθρωπο τον κάνουν ευτυχισμένο, του λύουν όλες τις απορίες και τον βοηθούν σε μια άλλη ζωή. Διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηξιώθη να φτάσει μέχρι τρίτου ουρανού. Και αν θα λάβουμε υπόψη μας αυτά που λέει ο Θεός Χρυσόστομος για τον Απόστολο Παύλο, λέει όταν ακούς Παύλο να λες ότι ομιλεί ο Χριστός, διότι αυτός εκινούσε την αυτού ψυχή. Και τα νιάτα κατεξοχήν έπρεπε να διαβάζουμε τον Παύλο ολόκληρον, βέβαια την Καινή Διαθήκη που είναι γραμμένη στη γλώσσα μας κοιμήσθενεκεν και δεν την καταδεχόμεθα, αλλά κατεξοχήν τον Παύλο, ο οποίος άπτεται όλων των θεμάτων που απασχολούν τον άνθρωπο. Όπου να ανοίξεις, όποια επιστολή, όποιο κεφάλαιο, όποιο εδάφιο, θα βρεις κάτι που να ωφελεί. Και απόψε να έκανα το ίδιο αυτό που έκανα και προχθές. Προχθές είχα επιστρατεύσει από την επιστολή του προς Κολασαΐς, από το γάμα κεφάλαιο, εκεί που ανέφερε ότι ο πιστός είναι από σήμερα στον ουρανό, αλλά χρειάζεται ένα μικρό επεισόδιο που λέγεται θάνατος να αφήσει το κορμί εδώ, το τσούφιο, και να μεταφερθεί αυτός στον ουρανό. Απόψε να πάρω ένα άλλο θέμα το οποίο το έχει καταπιαστεί στην προσημόσεων επιστολή του. Πολλοί άνθρωποι ομιλούν περί κακοδαιμονίας της ανθρωπότητος, ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, οι άνθρωποι δεν είναι καλοί, οι διοικούντες δεν είναι καλοί, και γενικά έχουμε μια όχι αρμονική ζωή εδώ στον κόσμο. Εκείνο που είναι το λάθος είναι το εξής, ότι εφόσον λέμε ότι όλοι δεν είναι καλοί, για τον εαυτό μας δεν λέμε ότι δεν είμαστε καλοί εμείς. Ο παπάς δεν είναι καλός, ο κυβερνήτης δεν είναι καλός, το κράτος δεν είναι καλό, η αστυνομία δεν είναι καλή, ο γείτονας δεν είναι καλός, από πάνω, από κάτω, από δόπλα, από εκεί κλπ. Εμείς είμαστε καλοί εμείς. Και αν συμβαίνει αυτό για τον καθένα, τότε όλος ο κόσμος πρέπει να είναι καλός. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι αλήθεια όμως ότι δεν είναι καλοί οι ανθρωπότητες. Δεν στέκονται στη θέση τους οι άνθρωποι, στην αποστολή τους. Δεν παίζουν το ρόλο σαν να είναι θεοφοβούμενοι οι άνθρωποι που τους εδώθη να παίξουν. Ο καθένας από το μέρος του δεν βλέπει πέρα από τον εαυτό του να εικονοποιήσει ή το συμφέρον του ή το εγώ του ή και τα δύο. Και βλέπετε καθημερινώς απάτες, και βλέπετε καθημερινώς σκάνδαλα, και βλέπετε καθημερινώς καταστάσεις που οι άλλοι απ' έξω που θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι αγγελούδια σκανδαλίζονται και γίνεται μια βόλτα. Εμείς έχουμε καμία ευθύνη έναντι όλης αυτής της καταστάσεως? Ορισμένοι νομίζουν όχι. Τι φταίω εγώ εάν ο κυβερνήτης δεν είναι εντάξει? Τι φταίω εγώ εάν ο καθηγητής δεν είναι εντάξει? Τι φταίω εγώ εάν ο παπάς δεν είναι εντάξει? Τι φταίω εγώ εάν ο άλφα δεν είναι εντάξει? Όσο εσύ δεν φταίς, ποιος θέλει τότε? Φταίει ο Θεός. Φταίμε εμείς. Εξαιτίας ημών δεν είναι εντάξει αυτή. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό αν μπορούσαμε να το καταλάβουμε, τα πράγματα θα έσανε πολύ διαφορετικά. Αλλά δεν το έχουμε καταλάβει και γι' αυτό ακριβώς υποφέρουμε και γίνεται γύρω μας ένας φαύλος κύκλος.
θα μπορούσαν τα πράγματα να διορθωθούν και μερικώς και γενικώς. Εάν ο άνθρωπος ήθελε να αντιληφθεί ότι είναι μία μονάς μέσα στο όλον και ο άλλος μονάς μέσα στο όλον και ο άλλος μονάς μέσα στο όλον και όλοι μεθαμονάδες αλλά αποτελούμε σύνολον, και αν ο καθένας από τη θέση του κάνει σωστά τη δουλειά του ως απεσταλμένος σε κάποια δουλειά, τότε θα γίνει μια αρμονία και μια ευλογία στον κόσμο. Αυτό που μπορεί να ρυθμίσει όλη αυτή την κατάσταση είναι η προσευχή, η οποία λείπει από τους ανθρώπους και από τους μεγάλους και από τους μικρούς και από αυτούς που μας διοικούν και από εμάς που διοικούμεθα από αυτούς. Λείπει αυτή η προσευχή. Θα πει κανείς, μα περιμένεις από αυτούς να προσευχηθούνε? Όχι, δεν περιμένω από αυτούς, γιατί δεν πιστεύουνε αυτούς. Αλλά προσεύχομαι εγώ άραγε που πιστεύω? Αυτό είναι το θέμα. Από αυτόν δεν πιστεύω εγώ, ούτε περιμένω από αυτόν να προσευχηθεί. Αλλά περιμένω από τον εαυτό μου, περιμένω από σένα, περιμένω από τον άλλον, από τον θρησκευόμενο κόσμο περιμένω να προσευχηθεί. Και αν ο θρησκευόμενος κόσμος προσευχηθεί, αυτός επιστρατεύεται από τη χάρη του Θεού χωρίς να το ξέρει και εξυπηρετεί τους ανθρώπους του Θεού, παρότι είναι αυτός είναι αντίθετος. Αυτό είναι κάτι που αν θέλω να το προσέξουν οι χριστιανοί και να το εφαρμόσουν όπως δει τη συνταγή ο Παύλος, το πρόσωπο της γης άλλαξε. Διότι ο Χριστός είναι ικανός να επιστρατεύσει και αυτό το σατανά ακόμη, να τον βάλει στην υπηρεσία του ανθρώπου του, του χριστιανού. Και αυτό το διάβολο ακόμη. Ως πρόσωπος διάβολο, όχι ως οργανώνος άνθρωπος, πονηρών. Και αν το διάβολο μπορεί, γιατί να μην μπορεί τον άνθρωπο? Αλλά ο λεγόμενος πιστός δεν προσέχει. Στην πρώτη του επιστολή προς Τιμόθεον, ο Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο, γράφει: Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων μπροστά απ' όλα, πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, να κάνετε λέει δεήσεις προς εσάς εντεύξεις ευχαριστία, δηλαδή παντός είδους προσευχή, μεμονωμένα, μαζί, παρακλήσεις, ό,τι μπορείς που έχει σχέση με την προσευχή. Για ποιον να προσευχηθώ, Παύλε? Υπέρ πάντων ανθρώπων, για όλους τους ανθρώπους. Αυτό λείπει από μας. Δεν υπάρχει στην προσευχή τη δικιά μας για όλους τους ανθρώπους. Η δικιά μας η προσευχή έχει περιοριστεί. Μητέρα μαθαίνει το παιδί να προσεύχεται για τη γιαγιά, να προσεύχεται για τον πατερούλη, για τη μανούλα, για τον παππού. Προσεύχεται η Ελενίστα να πετύχει το Λύκειο, να πετύχει πανελλήνιες, το ταξίδι που θα πάει, στην εξοχή που θα γυρίσει. Τέτοιες προσευχές γίνονται και τέτοιες είναι οι δικές μας. Βλέπετε μαθητάς, μαθητρίας, εκκλησίες περνούν, ανάβουν κεριά κλπ. Τώρα για τις εξετάσεις, έτσι τα χαιρετίσματα. Χρόνο θα ξαναέχουμε, θα ξαναπεράσουμε, θα το ανάψουμε κερί. Δεν υπάρχει τίποτα συνειδητοποιημένο ότι είμαι υποχρεωμένος, εάν θέλω να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στην εκκλησία, ειρήνη στη γειτονιά, ασφάλεια, γαλήνη, να κοιμηθώ ήσυχος, ότι πρέπει να προσεύχουμε κάποιος να με φυλάξει. Δεν γίνεται αυτό. Και εφόσον δεν γίνεται, δεν πρόκειται να πάρει. Εδώ ο Παύλος λέει, θα κάνετε λέει υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των υπεροχή όντων. Και επί των ημερών του Παύλου δεν υπήρχαν βασιλείς βαφτισμένοι. Ζωλολάτρε βασιλείς είσαστε. Δική του δουλειά αυτή. Δεν είναι δική σου, λέει. Εσύ θα προσεύχεσαι υπέρ του βασιλέως. Και ο Θεός θα τον επιστρατεύσει αυτόν και θα φτιάχνει νόμους
υπερεσού. Ανάδειο σε αυτό την δική του δουλειά. Υπέρ των υπεροχιόντων του που έχουν τους αξιωματούχους που κρατούν τους υπουργούς, τους δυνάς αυτούς. Θα προσεύχεστε υπέρ αυτών. Γιατί λέγει για προσεύχεστε υπέρ αυτών, το αναφέρει συνέχεια. Είναι ήρεμον και ησύχιον δίον διάγομαι εν πάση ευθεβία και σεμνότηση. Δεν έγινε να πάει να βρει τον καλόν. Πού να τον βρει τον καλόν? Του παρουσιάζει ετικέτα ή τον βλέπεις τον καλόν, δεν τον βλέπουν οι πολλοί. Και βγαίνει ένας κακός, δυνάμει των πολλών κακών. Τι θα γίνει τώρα? Θα υποφέρουμε δυνάμει των κακών? Μπορούμε να μην υποφέρουμε. Εάν εμείς θελήσουμε να το καταλάβουμε και να ζητήσουμε από τον Χριστό την διακυβέρνησή μας, θα δείτε ότι θα ψηφίζονται νόμοι, θα δημιουργούνται καταστάσεις έτσι που θα μας εξυπηρετούν. Ας είναι άπιστοι αυτοί, ας είναι άθεοι αυτοί, διότι στα χέρια του Θεού είναι και ο Θεός έχει την δύναμη να μιλήσει στον καθένα κατά αναλογία του συμφέροντος του πιστού λαού. Εμείς όμως θα ζητάμε από αυτούς. Αυτοί είναι άθεοι, εμείς δεν τους βοηθάμε καθόλου με τις προσευχές, τους ροκανάμε από κάτω και άρχοντας της πολιτείας και άρχοντας της εκκλησίας, τους ροκανάμε από κάτω ως περιτρόπτικα και έπειτα περιμένουμε να πάμε μπροστά. Δεν μπορεί να έχεις έτσι καμιά πρόοδο. Ο Παύλος τα λέει. Εγώ πιστεύω δεν κάνει λάθος. Δεν κινδυνεύουμε από τους ανθρώπους, κινδυνεύουμε από τους εαυτούς μας. Οι εαυτοί μας είναι εκείνοι που δένουν τα χέρια του Θεού, ώστε να μην επιστρατεύσει ανθρώπους να μας εξυπηρετήσουν. Ξέρετε ότι μείναμε 400 χρόνια υπόδουλοι στους Τούρκους? Ξέρετε ότι τα 400 τόσα χρόνια που είμαστε υπόδουλοι στους Τούρκους, το Άγιον Όρος ήταν στη θέση του και οι Τούρκοι εφύλατον το Άγιον Όρος? Και όλα τα προσκυνήματα που υπάρχουν και υπάρχουν θυρμάνια και υπάρχουν χρυσόβουλα και μολυβόβουλα και λοιπά, με εξουσίες δοσμένες σε μονάς και λοιπά, τα οποία χάνονται σήμερα καθήν στιγμή, δεν είμαστε υπόδουλοι στους Τούρκους. Από ορθοδόξους λεγόμενους Έλληνες χάνονται σήμερα. Αυτά το ξέρετε? Πώς επιστράτευσε τους Τούρκους και φύλατε το Άγιον Όρος τότε? Και πώς κινδυνεύει το Άγιον Όρος σήμερα από τους χριστιανούς τους Ορθοδόξους? Θέλει φιλοσοφία? Δεν θέλει καθόλου φιλοσοφία. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος. Εάν λοιπόν θέλεις άνθρωπε να αλλάξει το πρόσωπο της γης, αν θέλει να εξασφαλίσει την ησυχία σου στον κόσμο τούτον, την ευημερία σου στον κόσμο τούτον, την γαλήνη σου στον κόσμο τούτον, μάθε να προσεύχεσαι ανεξαρτήτως ποιος είναι στο κεφάλι. Διότι αν εν ταπεινώσει δεχτείς ότι δεν αξίζεις καλύτερα στήσεις, από εκεί και κάτω θα ταπεινωθείς και θα πεις: Θεέ μου, δεν άξιζα και καλύτερα στήσεις. Έχεις κανέναν καλύτερο να βγάλεις? Και εφόσον οι περισσότεροι λένε ότι αυτός είναι ο καλύτερος, πότε εσύ θα πεις? Περισσότεροι λένε ότι αυτός είναι ο καλύτερος. Ποιους θα ακούσουμε? Τους λιγότερους θα ακούσουμε τώρα. Και αποδεικνύεται αυτούς που λένε οι περισσότεροι ότι αυτός είναι ο καλύτερος, δεν είναι ο καλύτερος. Γιατί? Διότι οι περισσότεροι δεν είναι οι καλύτεροι. Και εφόσον οι πολλοί δεν είναι καλοί, φυσικό είναι να μην υπάρχει καλός στο κεφάλι. Αν όμως θέλει ο άνθρωπος ή να επεμβαίνει ο Χριστός και ρυθμίζει τα θέματα, τα πράγματα αλλάζουν. Και έχει ο άνθρωπος στο χέρι του ένα όπλο, ατομικό όπλο. Έχει η Ρωσία ατομικά όπλα. Έχει η Αμερική ατομικά όπλα. Έχουν οι κόσμοι διάφοροι ατομικά όπλα. Έχει ο Χριστιανός όμως τα δικά του ατομικά όπλα. Έχουν βόμβες ατόμου και τις ρίχνουν. Αλλά ο Χριστιανός μπορεί να προσευχηθεί και η βόμβα να πέσει και να μην σκάσει. Μπορεί να έχει και σε εκατομμύρια δολάρια η βόμβα αυτή.
και μπορεί να έχει την δύναμη να χαλάσει 100 Ελλάδες. Αλλά πέφτει και δεν σκάει. Γιατί υπάρχει άλλη βόμβα μεγαλύτερη που λέγεται Χριστός. Αλλά ποιος πάει να του χτυπήσει την πόρτα αυτού του Χριστού, ποιος γονατίζει να προσευχηθεί, ανεξαρτήτως ποιος είναι επάνω. Ποιος το κάνει αυτό? Δεν το έχουμε πιάσει. Εμείς έχουμε την πεποίθησή μας επί άρχοντας, επί ιούς ανθρώπων. Και τι λέγει ο Δαβίδ? Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, όπου ούτε στην σωτηρία. Σε εκείνον. Και αυτός έχει την δύναμη τα πράγματα να τα βοηθήσει και να τα τροποποιήσει. Ας είναι οποιοδήποτε επάνω. Έχει την δύναμη να του στρίψει το μυαλό. Μηχανικός είναι ο Χριστός. Κατσαβίδια κρατάει στο χέρι και στρίβει τα μυαλά των ανθρώπων για λογαριασμό και προς το συμφέρον των ανθρώπων του. Αλλά εμείς δεν του αναγνωρίζουμε του Χριστού παντοδυναμία ούτε κυριαρχία. Και σας είπα ότι προσευχές οι δικές μας είναι για το Γιαννάκι, για τη Μανούλα, για τον Πατσαρούλη, για τον παππού, για τη γιαγιά κλπ. Αυτό είναι. Θέματα από τα οποία άπτονται τη σωτηρία των ανθρώπων, τη ευημερία των ανθρώπων, προσωρινότητα και αιωνιότητα, δεν γίνεται. Εδώ ο Παύλος λέει σαφώς. Ανεξαρτήτως, ομιλεί περί βασιλέων, υπέρ βασιλέων και πάντων των υπεροχή όντων. Διότι αυτοί δεν φέρουν τη μάχαιρα η γη και ο τέτοιο. Είναι ήρεμον και ήσυχον δύον διάγομεν εν πάση ευθελία και στεμνότητη. Θα έχουμε εμείς να περάσουμε καλά. Αν θέλει αυτός πιστεύει. Θεός θα του παρουσιάσει τόσα περιστατικά στη ζωή του που αν θέλει πιστεύει και σώζεται και αυτός. Η ασέβεια η δικιά του δεν πρόκειται να με κολλάσει και εμένα. Εγώ θα προσεύχομαι ή να η πρόνοια του Θεού τον χρησιμοποιήσει αυτό το σατανά προς σωτηρία μου. Ξέρετε ότι υπάρχει δηλητήριο στα φαρμακεία και χρησιμοποιείται ως φάρμακο, το ξέρετε? Υπάρχει ειδική πυρίδα στα φαρμακεία που έχουν τα δηλητήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται και ως φάρμακο. Αν ο άνθρωπος το δηλητήριο των θάνατων το χρησιμοποιεί ως φάρμακο και βγάζει ζωή, πώς δεν είναι ατόν ο Χριστός? Αλλά ο άνθρωπος δεν προσεύχεται. Αν λοιπόν αυτά τα λαμβάνετε σοβαρώς υπόψη, τροποποιήστε τις προσευχές σας. Σταματήστε να προσεύχεστε για τους δικούς σας. Σταματήστε να προσεύχεστε για τα αιτήματά σας. Όταν πάτε στην εκκλησία, μην κλείνετε τον εαυτό σας. Αρχίστε να προσεύχεστε για τα αιτήματα των άλλων. Τόσων ανθρώπων που είναι στην εκκλησία. Να προσεύχεστε δια το κράτος. Να προσεύχεστε δια τους κυβερνώντας ημάς. Να προσεύχεστε δια τους κυβερνώντας στην εκκλησία. Να προσεύχεστε δια των κλήρων. Να προσεύχεστε δια τας μονάς. Να προσεύχεστε δια τέτοια πράγματα. Και αν ο άλλος προσεύχεται πάλι κατά τον ίδιο τρόπο και ο άλλος προσεύχεται κατά τον ίδιο τρόπο, δεν θα έχεις υπέρ σου μία προσευχή. Διότι όταν προσεύχεσαι για τα ζητήματά σου, είναι σαν να παίρνεις ένα λιανοντούφεκο και να αρχίσεις να κάνεις τάδο μία στον ουρανό. Έπειτα από λίγο. Τάδο άλλη στον ουρανό. Τάδο άλλη στον ουρανό. Με ένα ντουφέκι όμως. Όταν εσύ προσεύχεσαι για τους άλλους, οι άλλοι για σένα και οι άλλοι, τότε όσοι είστε μέσα στην εκκλησία ή μέσα στον κόσμο και προσεύχεστε, βομβαρδίζεται ταυτόχρονα τον ουρανό. Και όταν δει ο Θεός ότι δεν προσεύχεσαι για τα δικά σου, αλλά προσεύχεσαι για τον άλλον και εφαρμόζεις εκείνο που λέγει ότι η αγάπη ουσική τα εαυτής αλλά τα του εταίρου, τότε ο Θεός βρέχει σε όλους. Κάνει έλεος σε όλους. Αναλαμβάνει τα αιτήματα όλων. Τα ψυχικά και τα σωματικά. Τροποποιήστε λοιπόν την προσευχή σας. Μάθετε να προσεύχεστε. Μην λέτε λόγια έξυπνα στο Θεό. Δεν είναι να τον γελάσουμε το Θεό. Δεν χρειάζεται καπατσοσύνη, ούτε δικηγοροσύνη, ούτε δικολαβισμός για το Θεό. Θέλει καθαρή καρδιά. Θεέ μου, είμαστε αμαρτωλοί. Σε παρακαλώ. Ανάλαβε μας. Στέπασε το κράτος μας. Στέπασε αυτάσουν αυτούς που μας κυβερνούν. Στέπασε την εκκλησία μας. Στέπασε τους γειτόνους μας. Στέπασε τους γονείς που αγωνίζονται για τα παιδιά τους. Στέπασε όλα τα παιδιά του κόσμου.
Πρόλαβε τις μανάδες που σκοτώνουν τα παιδιά τους. Πρόλαβε τους δασκάλους που διδάσκουν τα παιδιά αθεία. Πρόλαβε, Θεέ μου, εσύ. Αυτές είναι οι προσευχές. Δεν προσευχέσαι τον γιαγιά μου και τον παππούλι μου και να πάει και να πετύχει κάτι μούλα μου στο λύκειο και να μπει και λοιπά. Ποτέ μην πει. Να κάτσει να διαβάσει και να μπει. Θέμα είναι το γενικότερο. Για να στεφαστούμε όλοι. Και την έχουμε την δύναμη αυτήν. Και την ομπρέλα αυτήν την έχουμε εμείς στα χέρια μας. Την οποία ούτε ξέρουμε ότι την έχουμε, ούτε καν την χρησιμοποιούμε. Και όταν βλέπει ο Χριστός έναν άνθρωπο κάτω εκεί γονατισμένο, και όταν βλέπει έναν άνθρωπο που πηγαίνει στον δρόμο και παραμιλάει, πηγαίνει στο αυτοκίνητο και προσεύχεται, είναι πάνω στη σκάφη και πλένει και προσεύχεται, ανακατεύει την κατσαρόλα και προσεύχεται για όλα τα θέματα του κόσμου, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αφήσει ποτέ ο Θεός. Ποτέ μα ποτέ δεν θα τον αφήσει. Κινδυνεύουμε από νερό. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουν νερό. Δεν θα φτιάχνουν μόρνους, ό,τι θέλουν να φτιάξουν. Άμα σταματήσει ο Θεός να βρέχει, πού θα κουβαλήσουν. Πέντε άνθρωποι όμως να προσεύχονται, για το χατήρι των πέντε αυτών θα ποτίζονται όλα τα άλλα τα εκατομμύρια. Αλλά εδώ δεν υπάρχουν ούτε πέντε να προσεύχονται πραγματικά. Διότι όλοι κύρουν δηλητήριο κατά των άλλων. Αν ο Θεός κύρει δηλητήριο κατά σου, εσύ κίνεις κατά του Καραμανλή, κίνεις κατά του Παπανδρέου, κίνεις κατά του κομμουνισμού, κίνεις κατά του σοσιαλισμού, κίνεις κατά των Αμερικανών, κίνεις κατά των Ρώσων, κίνεις έτσι. Αν χύσει ο Θεός εναντίον σου, πού θα σταθείς. Αν δεν σκέφτεσαι, βλέπεις τον εαυτό σου εδώ, όλοι οι άλλοι φταίνουν. Φταίει ο Πρεβέζης, φταίει ο Σεραφείου, φταίει ο Ιερώνυμος, φταίνε. Εσύ και εγώ δεν φταίνε. Διαβάζω αυτό το καλυμμά και πήγαινε εκεί πέρα. Να σε δω να δω τι ώρα θα κάνεις εσύ. Θεέ μου, σκέπασέ του. Και όλοι αυτοί μπορεί να μετανοήσουν. Και πάνε στον παράδεισο. Και εγώ κάτσω απ' έξω και λέω, ο Πρεσβέτης έκανε εκείνο και εκείνος έκανε εκείνο και άλλος έκανε τ' άλλο. Και αυτοί να πάνε στον παράδεισο. Διότι μετανόησε με Θεέ μου ήμαρτος. Έτσι, άνθρωπος είναι. Γελάστε. Σώμα φορούσα, χώμα ήμουνα. Και έκανα λάθος. Ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Τι βγαίνει. Για σκεφτείτε τα και από απόψε τροποποιήστε, αλλάξτε την προσευχή σας. Μην προσεύχεστε όπως προσεύχεστε. Εμείς οι 5, οι 10, οι 100, οι 200, 500 πώς είμαστε εδώ πέρα. Εμείς θα το πούμε σε έναν άλλον. Πρέπει να τροποποιηθεί η προσευχή. Αν θέλουμε να έλξουμε την χάρη του Θεού απάνω μας. Και να έχουμε έλεος και στο κράτος μας και στην οικογένειά μας και στους συνανθρώπους μας γενικά. Και μεγάλη τιμή και μεγάλη ευλογία είναι στον άνθρωπο που έχει ένα τάλαντο και το χρησιμοποιεί για το γενικότερο καλό. Ξέρεις, είναι να ξέρω εγώ ένα φάρμακο φερρυπίν για την ψωρίαση, ξέρω εγώ για τον καρκίνο. Και να το φάξω. Και να τα ευεργεστεί να το χρησιμοποιώ για τους συνανθρώπους μου. Έτσι είναι. Είναι και αυτή μια τέχνη. Δεν είναι απλό να γεμίζουν τον αέρα λόγια και αλεμαστία και υλικά πράγματα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Σήμερα κατεξοχήν πρέπει να γίνει πανστρατιά. Καλείται όλος ο κόσμος να βρει έναν τρόπο να ξεσηκωθεί, να προσεύχεται. Δεν μπορεί τίποτα άλλο να κάνει, ε! Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να γράψει, δεν έχει χρήματα να αγοράσει ένα βιβλίο, μια κασέτα να δώσει. Μπορεί να προσευχηθεί όμως και κάνει τη μεγαλύτερα ελεημοσύνη στον εαυτόν του και στην ανθρωπότητα. Διότι ο Χριστός είναι έτοιμος. Ο Σατανάς πηγαίνει καθημέρα και ζητάει τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς από τον Χριστό και του λέγει, αυτός είναι δικός μου, έκαμε αυτό χτες το βράδυ. Έκαμε αυτό σήμερα το πρωί. Έκαμε εκείνο την άλλη μέρα. Είναι δικός μου, δώσ' μου τον. Γιατί δεν μου τον δίνει. Και γυρίζει και δείχνει ο Χριστός και λέγει. Διότι ταυτόχρονα εκείνος προσεύχεται για αυτόν. Για το χατήρι αυτού δεν σου τον δίνω. Θυμόσαστε την προσευχή που έκανε ο Αβραάμ. Ένας άνθρωπος. Τι του είπε του Θεού όταν επρόκειτο να πάει να κάψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αν υπάρχουν, του λέει, 100 μέσα στην πεντάπολη σας κάπου,
τους δικαίους με τους αδίκων. Όχι, λέει, δεν. Αν υπάρχουν 80, ούτε. Αν υπάρχουν 60, ούτε. Αν υπάρχουν 50, ούτε. Αν υπάρχουν 40, ούτε. 20, 10. Έφτασε εκεί, δεν είπε παρακάτω. Αλλά υπήρχε μόνο ένα. Ο Λότ υπήρχε μόνο αυτό. Δηλαδή, αν ήσαντε 10 άνθρωποι, δεν θα φτιάχνετε τα Σόδομα και Γόμορα. Και δείτε τι αξία έχουν οι άνθρωποι του Θεού στα μάτια του Θεού. Και τι αμαρτίες, προδομητικές αμαρτίες, παραφύσει ατέλεια, είπε ξεγέλασε. Μια αμαρτία η οποία ο άγγελος στρίβει το πρόσωπό του. Και όλες τις αμαρτίες στέκεται το άγγελος και τη βλέπει, αυτή την αμαρτία μεταξύ ανδρών και γυναικών και ανδρών και ανδρών δεν μπορεί να τη δει. Είναι πράγμα που δεν μπορεί να το κρατήσει κανένα. Και εν τούτης, και δε κανείς αν δεν αντικατέστρεφε την Πεντάπολη τότε, τα Σόδομα λεγόμενα και τα Γόμορα. Λάβετε το λοιπόν σοβαρός υπόψη αυτό και τροποποιήσετε τα προσευχά σας. Όπου και αν βρίσκεστε, δεν είναι ανάγκη να αφήσεις τη δουλειά σου να πάρεις το σύνος σου, ούτε το γραφείο σου, ούτε όπου βρίσκεστε να προσεύχεστε και να παραμιλάτε. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει και λέγει, τούτο γάρ, διότι αυτό, καλόν και αποδεκτόν ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού. Τούτο λέει λοιπόν γάρ, καλόν και αποδεκτόν ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού. Αυτό το πράγμα λέει αν κάνετε, φαίνεται τόσο καλό και τόσο αποδεκτό, το δέχεται, του αρέσει. Ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, δηλαδή του Χριστού, διότι ο Σωτήρ ημών είναι ο Χριστός. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς, περνάμε από την αυτή και λένε πάρε δύο, ξέρω εγώ, παγωτά, του αρέσουνε του Γιώργου, πάρε δύο άλλα γαλακτομπούρικα, της αρέσουν τις κατηνίτσες, πάρε ξέρω εγώ μια σοκολάτα. Διότι του αρέσουν κάποιου, να του κάνουμε χαρά. Τον υποχρεώσουμε, το παίρνουμε. Παύλος λέει εδώ, αρέσει του Χριστού όταν βλέπει τους ανθρώπους και προσεύχονται γενικά για όλους. Γενικά για όλους. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να τύχουμε καλύτερα στήχης και ιδιαίτερα μεταχειρίσεως. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα από χριστιανισμό και δεν κάνουν αυτά που κάνουμε εμείς, το ξέρετε. Θυμόσαστε ένα βράδυ που σας είπα που μια κυρά δικιά μας χριστιανή εδώ σε νευτική κλινική είχε πάει και έκανε την 7η έκπρωσή της και βρήκε την Εβραία μέσα η οποία είχε το 5ο παιδάκι της και το θεώρησε άσχημο το ότι ευρέθηκε μέσα στο ίδιο δωμάτιο με Εβραία. Και σκέφτηκε να τη μιλήσει τη Εβραία να τη μιλήσει δίθεν στον χριστιανισμό. Και την άκουσε η Εβραία και τη λέει: ουδέποτε εγώ θα δεχτώ να ακολουθήσω μια θρησκεία που βγάζει τέτοια θηρία. Όπως άκουσα, είναι ο 7ος φόνος που έχετε κάνει σήμερα. Τι αν την κάνω αυτή τη θρησκεία. Το κλείσε με τσιμέντο το στόμα. Θεός βλέπει. Όταν βλέπει λοιπόν ο Θεός τι κάνει ο άνθρωπος, το εκτιμεί λέει αυτό το πράγμα. Του είναι αρεστό, είναι αποδεκτό, είναι καλό ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού αυτό το πράγμα. Γιατί ως ο οποίος πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Ενδιαφέρεται να σωθεί όλος ο κόσμος. Και οι μομεθανοί και οι παπικοί και οι άλλοι και οι μαύροι και οι κίτρινοι και οι κόκκινοι. Προσεύχεσαι εσύ που εγνώρισε σήμερα. Προσεύχεσαι. Παρακαλείς να βγουν επιμένες και διδάσκαλοι να μιλήσουν το Χριστό. Παρακαλείς να βγουν εργάτες στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο του Χριστού να μεταφέρουν. Δίδεις αίμα από την οικογένειά σου, από τον εαυτό σου στην Εκκλησία
να μεταφέρουν το Χριστό και το Ευαγγέλιο. Θέλει όλους να σωθούν. Δεν σωθείς εσύ. Γιατί εμείς είμαστε σαν μερικούς που όταν ανεβούμε επάνω στην ταράτσα, κλωτσάμε τη σκάλα να μην ανεβεί άλλο. Και όταν δει αυτό το πράγμα ο Χριστός, ότι κλωτσάμε τη σκάλα να μην ανεβεί άλλο, θα μας αφήσει εκεί επάνω, θα μας την πάρει πραγματικά τη σκάλα και θα κάτσουμε εκεί επάνω. Και το κρύο θα μας φάει και η ζέστα μας φάει. Χριστός θέλει τους ανθρώπους όλους να βοηθήσουν ο ένας με τον άλλο. Αφήνει και σε εμάς δουλειά. Δεν την κάνει όλη τη δουλειά μόνος του. Αφήνει και σε εμάς το ενδιαφέρον μας. Ο Παύλος όργωσε την Ευρώπη, την Ασία, δεν ξέρω πόσες φορές. Έλειωσε μέσα στον δρόμο. Και εμείς δεν πάμε από στάση σε στάση με το πόδι. Πώς είναι δυνατόν να γίνει διαφώτιση και σωτηρία εις τον κόσμο, πόσον εμείς δραχμή δεν δίδουμε και τίποτα δεν προσφέρουμε από τα σανέσεις μας για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ούτε προσευχές κάνουμε για να σκεπάσουμε. Διότι η προσευχή είναι μια ομπρέλα. Όταν προσεύχουμε για κάποιον, του βάζω μια ομπρέλα επάνω και τον φυλάσω και του δίδω περιθώριο να μην πάθει ηλίαση ή μην πάθει οπαγετώνα. Και αυτός αν θέλει και εκμεταλλευτεί τον χρόνο που του κρατώ εγώ με την ομπρέλα από πάνω, μπορεί να σωθεί. Όταν ο άνθρωπος πειράζεται και προσεύχεται, δημιουργεί ένα φωτοστέφανο στο νου του και έρχεται ο Σατανάς με πύρινα βέλη να τον βάλει και εξωστρακίζεται, δεν μπορεί να σταθεί, διότι ο άνθρωπος προσεύχεται. Και όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, γίνεται γύρω γύρω στο νου του ένα πύρινο φωτοστέφανο και δεν μπορεί ο Σατανάς να διεισδύσει. Έτσι είναι, προσεύχονται. Άκουσα κάποτε τον Σατανά που είπε για έναν, για να σου κάμω κερατά εσένα που προσεύχονται στο Άγιον Όρος τρεις για σένα. Το λάμβανε σοβαρός υπόψη ο Σατανάς, διότι προσευχή φρουρεί τον άνθρωπο και την καρδία του ανθρώπου και τον νου του ανθρώπου και βρίσκει έλεος ο άνθρωπος. Πηγαίνει όπως πηγαίνει το ελικόπτερο από πάνω και τον σκεπάζει τον άνθρωπο όταν προσεύχεται ο ένας για τον άλλον. Αυτό το θέλει, λέει ο Θεός, από όλους τους ανθρώπους για όλους τους ανθρώπους. Θέλει πάντα σωθήνε. Θέλει να σωθεί τον Μπραχάμι ή να σωθεί η Ομόνια, να σωθεί η Κωνσταντινούπολη, να σωθεί ξέρω εγώ κάπου. Όλος ο κόσμος θα είναι σωθεί. Γιατί όλοι, ανεξαρτήτως πού δεν προέρχονται, ανεξαρτήτως τι πιστεύουνε, έχουνε ψυχές. Υπέρ ο Χριστός απέθανε και θέλει και αυτοί να γνωρίσουνε, να βαφτιστούνε και δεν μας παίρνουν τη θέση μας. Είναι πολύ αστείο να νομίζει κανείς ότι αν σωθεί όλος ο κόσμος θα πάρει τη θέση κανενός. Έχετε υπόψη σας μερικούς που ρωτάνε, θα κάνουμε λέει μνημόσυνο για έναν που πέθανε, που κάνουν τα 40, μπορούμε λέει να βάλουμε κι άλλους στο χαρτί? Γιατί να μην βάλουμε άλλους, έμα το κάνουμε για αυτόν. Δηλαδή θα βγει ο ανθρωπός σου σήμερα να ηλιαστεί, να μην βγουν οι άλλοι και ηλιαστούν, πάρουν τον ήλιο του ανθρώπου σου. Έτσι είναι. Θεός όλο τον κόσμο μπορεί να τον σώσει χωρίς να στερήσει κανέναν από κανέναν. Ούτε θα πάρει από τον Α για να δώσει το Β. Σε όλους. Όπως βγαίνει στον ήλιο, και εγώ όλος ο κόσμος αν βγούμε στον ήλιο της Ευρωγείου, την ίδια ημέρα θα πάρουμε το ανάλογο από τον ήλιο χωρίς ο ένας να στερήσει τον άλλον. Έτσι είναι ο Χριστός. Θέλει λοιπόν λέει πάντα σωθήνε. Αυτό το πάντα δεν το έχουμε μέσα εμείς. Μαύρος σου λέει είναι αυτός. Λοιπόν αν είναι μαύρος δεν μπορεί να σωθεί. Μπορεί να σωθεί. Αλλά προσευχήθησε εσύ να στείλει ο Θεός εκεί πέρα ιεραποστόλους. Εσύ πήγες εκεί. Μα μπορώ εγώ να πάω? Μπορεί να στείλεις κάποιον άλλο με τα λεφτά σου. Να κάνεις μια οικονομία, να βγάζεις την άκρη να δώσεις για την ιεραποστολή. Να πάει κάποιος άλλος που μπορεί να πάει. Μόλις αυτό που σας έλεγα που είπε μια γυναίκα όταν ομιλούσα. Αχ, λέει, έπρεπε να έχουν φτερά, λέει. Τα λόγια αυτά του Παναγόπου. Γύρισα λοιπόν, την είδα και στο τέλος την ερώτησα. Λέω, άκουσα, ήθελα να κάνεις, λέω, μερμήγκια τα λόγια μου, να κάνουν φτερά. Γιατί, λέω, να πάνε, λέει, σε όλο τον κόσμο αυτά τα λόγια, τα μάθω κόσμο. Στην τσάντα σου, λέω, τα έχεις, τα φτερά. Και το πλουσία, στην τσάντα σου τα έχεις τα φτερά. Άνοιξε την τσάντα σου, πάρε 2000 κασέτες και στείλ τα.
να πάνε. Ορίστε τα αστέρα. Άμα θέλει ο άνθρωπος, πολλά πράγματα κάνει. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, θέλει όλους τους άλλους στην υπηρεσία του, αυτός είναι ο Άγιος, όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί και εκεί τα μπλέκει. Πόσο είναι το τελείως αντίθετο και πρέπει να σκέφτεται τελείως αντίθετα για να μπορέσει να σωθεί. Αυτό αρέσει λοιπόν στο Θεό, διότι όταν βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο και αγωνίζεται, του αρέσει γιατί θέλει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον και όλοι μαζί γιατί θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Και συνεχίζει και λέγει ένα άλλο δογματικό. Εις γάρ Θεός, ένας λέει είναι ο Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων. Υπάρχει και ένας μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Ποιος είναι αυτός? Άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αυτός που φόρεσε σάρκα από την Παναγία Παρθένα. Εδώ παρουσιάζει τρεις καταστάσεις. Παρουσιάζει πιστό, παρουσιάζει Χριστό, παρουσιάζει Θεό. Μεταξύ του Θεού και του πιστού υπάρχει ο Χριστός, λέγει, ο άνθρωπος Ιησούς. Αυτός μεσητεύει για τον πιστό στο Θεό. Εξαιτίας αυτού του εδαφίου, όλος ο προτεσταντικός κόσμος και ο χιλιαστικός κόσμος απορρίπτουν τις πρεσβείες Θεοτόκου. Μας λένε ότι δεν χρειάζεται κανένας να μεσολαβήσει και δεν μπορεί να μπει κανείς στη μέση, διότι ένας είναι ο μεσίτης. Τι έχουν λάθει. Δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε προσέξει. Τι είπε. Σας το επαναλαμβάνω το εδάφιο. Τι λέει. Εις γάρ Θεός. Εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπου. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ένας λέει ο Θεός. Ένας είναι και μεσίτης μεταξύ του Θεού και του πιστού. Και εγώ αυτό λέω. Και η Εκκλησία η Ορθόδοξη αυτό λέει. Μα εσείς πετάγονται αυτοί και λένε, λέτε και την Παναγία να πρεσβεύει. Δεν λέτε μόνο τον Χριστό να πρεσβεύει. Ναι, λέμε και την Παναγία να πρεσβεύει. Χωρίς να χαλάμε την ιεραρχία. Ο μεν Χριστός πρεσβεύει στο Θεό. Η δε Θεοτόκος πρεσβεύει στο Χριστό. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς λέγοντας τις πρεσβείες της Θεοτόκου, δεν βγάζουμε τον Χριστό από τη μέση. Η Παναγία μας, οι Άγιοι, δεν πρεσβεύουν στο Θεό. Ο Χριστός είναι μεταξύ πιστού και Θεού. Η Παναγία, οι Άγιοι είναι μεταξύ πιστού και Χριστού. Εδώ, στη μέση. Εμείς λέμε πρέσβευε εις τον εξού τεχθέντα ο δέσποινα του κόσμου γεννού μεσήτρια. Στον εξού τεχθέντα, στο Χριστό, όχι στο Θεό. Πρέσβευε στο Χριστό και ο Χριστός σας πρεσβεύει στο Θεό. Κατά συνέπεια δεν είμαι αντιευαγγελική. Δυνάμεθα τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερς όσων είμαστε. Και σωστά λέμε και καλώς πράττουμε. Έχετε το υπόψη σας λοιπόν, αν το ακούσετε καμιά φορά, ότι εμείς δεν ενεργούμε σωστά και ότι χρησιμοποιούμε πρεσβείες, μεσάζοντα δηλαδή, medium όπως λέγονται αυτά, μεταξύ πιστού και Θεού την Παναγία, ψέματα Κύριε, μεταξύ πιστού και Χριστού την Παναγία. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερς όσων ημάς, όχι Πατέρα. Μεταξύ πιστού και Θεού είναι ο Χριστός, μεταξύ πιστού και Χριστού είναι Θεοτόκος. Το αντελήφθητε αυτό πως έχει ακριβώς? Ο δούς ο οποίος έδωσε εαυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων. Εκεί που έπρεπε εμείς να χύνουμε το αίμα μας και να μη σωζόμεθα, έχει σε αυτό το αίμα του για να σωθούμε. Όλο το αίμα το ανθρώπινο να χυθεί, έναν άνθρωπο δεν πρόκειται να τον σώσει. Όχι τον εαυτόν του, έναν άνθρωπο. Όλο το αίμα του κόσμου να χύθει. Εχύθη το αίμα του Χριστού και σώζει όλους τους ανθρώπους. Αντίλητρο. Ο άνθρωπος εχμαλωτίστηκε στο διάβολο και έπρεπε να πληρώσει λίτρα. Όπως όταν εχμαλωτίζουν οι ληστέ κάποιον, ζητούν λίτρα για να τον αφήσουν. Και αυτά τα λίτρα. Αυτή είναι η διαφορά.
οδούς, ο Χριστός, οδούς εαυτόν, έδωσε τον εαυτόν του, αντίλητρον υπέρ πάντων, για όλους τους ανθρώπους. Αδιαφόρως εάν δεν σωθούν όλοι οι άνθρωποι, όμως για όλους υπάρχει κεφάλαιο στην τράπεζα του Θεού. Εάν θέλουν το λαμβάνουν, δεν θέλουν δεν το λαμβάνουν. Είναι μια μάνα, ξέρει το παιδί της λιμοκτονεί. Έμαθε ότι εκεί που πήγε έξω και λοιπά, λιμοκτονεί. Και του έστειλε μια επιταγή. Και ειδοποιείται να πάει να πάρει, και όταν έμαθε ότι είναι από το σπίτι, δεν πήγε να την πάρει. Από τον εγωισμό του. Και επιταγή επιστρέφεται, αυτός πεθαίνει στην πείνα του. Αυτοί είναι οι χριστιανοί, οι άπιστοι, με σχέση με τον Χριστό. Ο Χριστός εθυσιάστη, δημιούργησε προϋποθέσεις σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι όμως δεν θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν. Αντίλητρο λοιπόν υπερπάντων το μαρτύριο κερίς ιδίης που εμαρτύρησε πάνω στο σταυρό σε ένα καιρό δικό του που ήξερε. Ισό ετέθην εις το οποίο μαρτύριο αυτό του Χριστού ότι εσταυρώθη αυτός για να ζήσουμε εμείς, ισό ετέθην, λέει ο Παύλος, ισό ετέθην εγώ, ο Χριστός, ο Παύλος, κήρυξ και Απόστολος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Παύλος απεστάλλει να κηρύττει το Χριστό, όχι το Θεό. Και μόνον αυτόν αν ήθελαν οι Εχωβίτε να διαβάσουν, δεν θα ήσαν οι Εχωβίτε. Αλλά θα ήσαν οι Χριστοβίτε. Ότε δε, γράφει προς Γαλάτας ο Παύλος, ευδόκησεν ο Θεός, ο αφορίσας με εκτιλίας μητρός μου, ο οποίος με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου. Ήξερω θα κάνω την τροχιά μου, ήξερω θα τον διώξω, ήξερω θα απορθήσω την εκκλησία του, αλλά ήξερε και πού να μου στήσει την παγίδα να με συλλάβει, όπως ξέρει για τον καθένα μας, πότε ο καθένας θα οριμάσει και με ποιο τρόπο θα συλληφθεί. Γι' αυτό όσοι άνθρωποι επέστρεψαν εις Χριστόν έχουν επιστρέψει κατά ίδιον τρόπον. Με άλλο τρόπο συνέλαβε άλλο. Όταν λοιπόν ευδόκησε ο Θεός, όχι δικιά μου η δικαιοσύνη, ευδοκία δικιά του, αγάπη, χάρη δικιά του, διότι αν είμαστε εμείς απόψε το βράδυ εδώ, δεν είμαστε γιατί το θέλαμε εμείς, αλλά γιατί μας αγάπησε εκείνος και μας δημιούργησε τα προϋποθέσεις εκείνους. Αυτός ενδιαφέρθη να μας πληροφορήσει τον εαυτόν του και τον τρόπο της σωτηρίας. Εμείς δεν ενδιαφέρθημεν. Κανένας δεν πάει στον Χριστό, γιατί του ελέγχει τον παράνομο βίο του και δεν τον θέλει τον Χριστό. Πότε λοιπόν ευδόκησεν ο Θεός, ο αφορίσας με εκτιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, όχι για τη δικαιοσύνη μου, από τη χάρη του, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή. Να μου αποκαλύψει τον Υιόν του, όχι τον εαυτόν του ο Θεός, να μου αποκαλύψει τον Υιόν του. Τι ρόλο έπαιξε ο Χριστός στον κόσμο που ήρθε? Τον Υιόν αυτού εν εμή, ή να ευαγγελίζω με αυτόν εν της έθνεση. Να τον πάρω, μου τον έδωσε, να τον πάρω, να τον γυρίσω, να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι στα έθνη. Όπως όταν ήρθε και σε εμάς εδώ τους Ιδωλολάτρας που είχαμε γεμίσει την Αθήνα από μάρμαρα με θεούς, ήρθε και μας έφερε τον πραγματικό Θεό. Αυτό λοιπόν ακριβώς εκείνο λέει εδώ πέρα, σας διάβαζα, ισό ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, να μεταφέρω το Χριστό, το όνομα του Χριστού, ότι εσταυρώθη, ότι απέθανε, ότι τάφη, ότι ανελήφθη και ότι θα κρίνει τον άνθρωπο μίαν ημέρα. Έχει προσδιορίσει ημέρα κατά την οποία θα κρίνει τον κόσμο εν δικαιοσύνη, όπως είπε όταν ήρθε εδώ στους παππουλιδές μας στην Αθήνα. Αυτά που σας λέγω, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι. Διδάσκαλος εθνών εν πίστη και αληθεία. Μένα με τοποθέτησε διδάσκαλο εθνών. Ίσως λόγω του ότι ήταν εν γράμματος άνθρωπος, λόγω ότι ήξερε τη φιλοσοφία
την ποίηση, όλα αυτά τα ήξερε. Γιατί όπως ξέρετε, ήταν τέρας μορφώσεως ο Παύλος. Και βέβαια θα του συγκινούσε. Άλλωστε, όπως ξέρετε, στους δικούς μας εδώ, τους είπε, αν θυμίστε, αυτά που σας λέγω, τα λένε και οι ποιητέ οι δικοί σας. Όστινες εκ των ποιητών ημών, η ρίκαση λέει. Τα που σας τα είπαν οι ποιητέ οι δικιά σας, τα έχουν γράψει, λέει, αυτά που σας λέγω εγώ. Αδιαφόρος αν εσείς δεν ξέρετε να τα ερμηνεύσετε. Δεν σας λέγω ξένα πράγματα. Οι σοφοί οι δικοί σας και οι ποιητέ οι δικοί σας έχουν γράψει για την πίστη σας, για αυτόν τον άγνωστο Θεό που έχετε το αγαλμά του εδώ, μα δεν τον ξέρετε. Σας λέγω λοιπόν, λέει, αλήθεια, με κατέστησε Απόστολο των Εθνών, και σας τα λέγω αυτά εν πίστη και αληθεία. Βούλο με ούν, επιθυμώ λοιπόν, προσεύχεστε τους άντρας, στους κυρίους, οι κύριοι να προσεύχονται εν παντή τόπο, όπου βρίσκονται δηλαδή. Δεν είναι θέμα πρέπει να πάω στην εκκλησία, μπορεί να είμαι και έξω από την εκκλησία. Είναι η δουλειά μου που είμαι έξω από την εκκλησία. Είναι η δουλειά μου που πρέπει να είμαι στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να είμαι στην εκκλησία. Βούλομαι λοιπόν, επιθυμώ, προσεύχεσαι τους άντρας εν παντή τόπο, όπου βρίσκονται. Επέροντες, σηκώνοντες, οσίας χείρας, καθαρά χέρια, χωρίς οργής και διαλογισμού, χωρίς να έχουν πικρία ή κακία κατά κανενός άλλου. Διότι όταν ο άνθρωπος έχει πικρία ή κακία ή τρέφει εκδίκηση κατά κάποιου, δυσκολεύει την προσευχή. Η προσευχή είναι σαν ένα περιστέρι που το αφήνεις από το στόμα σου και το στέλνεις να πετάξει στο θρόνο του Θεού για να κατεβάσει από εκεί την χάρη ή να αντικαταπέμψει μην την θείαν χάρη. Όμως πάει να πετάξει, αλλά στα πόδια του κάτω βρίσκονται δεμένες οι κακίες σου, οι έχθρες σου. Αυτές αποτελούν τρόπον τεινά ένα σίδερο δεμένο στα πόδια του περιστεριού. Δεν το αφήνουν να πετάξει. Έστω και στην εκκλησία αν βρίσκεσαι, δεν πηγαίνει επάνω από την οροφή. Στο σπίτι σου το ίδιο. Γι' αυτό θέλω να είναι καθαρά τα χέρια. Ούτε τα χέρια μολυσμένα, ούτε η καρδιά μολυσμένη, ούτε το στόμα μολυσμένο, ούτε τα μάτια μολυσμένα. Οσίας χείρας. Εξαιτίας αυτών των λόγων του Παύλου έχουν τη θέση τους τα στασίδια εις την εκκλησία, για να κουβάει τα χέρια του άνθρωπος και να στέκεται προσευχόμενος εις τον ουρανό. Και πιο πίσω από εκεί που ο Μωσής με το ένα μέρος βοηθών των αωρών και με το άλλο μέρος βοηθών των όρων, επί του όρους προσήφιε το όλη την ημέρα και ενίκησαν τα στρατεύματά του τους Αμαλικίτας. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι όταν ο άνθρωπος είναι με ανοιχτά τα χέρια και προσεύχεται, είναι σε θέση σταυρού. Ο άνθρωπος είναι ένα σταυρό. Άρα αναμνήσεται του εσταυρωμένου και γίνεται εισακουστή η προσευχή του. Παύλος λοιπόν λέει με καθαρά χέρια, δεν εννοεί πλημμένα, σαπουνισμένα. Με αυτό δεν λέγω ότι μπορεί να πάει με βρώμικα ο άνθρωπος. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Με καθαρά από αμαρτίες. Καθαρά βέβαια από άλλες ακαθαρσίες, αλλά καθαρά και από αμαρτίες. Οσίας χείρας, καθαράς χείρας, χωρίς οργής και διαλογισμού. Να μην είναι διχοτομημένος, να μην έχει τίποτα κατά του άλλου. Να μην είναι θυμωμένος, να μην έχει δικαστήρια πράγματα. Αυτά δυσκολεύουν την προσευχή του ανθρώπου. Αυτά για τους άνδρες. Ως αυτός και τα γυναίκα εν καταστολή κοσμία. Γυναίκα λέει να είναι με στολή κοσμία. Ως επί το πλείστον η σημερινή γυναίκα δεν έχει κοσμία περιβολή. Με τα εδούς εντροπής και σοφροσύνην κοσμήνε αυτά. Με εντροπή. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, όχι μόνο στην εκκλησία, η γυναίκα να είναι συνεσταλμένη και ενδεδειμένη και να είναι ντροπαλή και να μην επιδεικνύει τις σάρκες της και να μην γίνεται προκλητική,
αλλά και όταν βρίσκεται καθεαυτή. Ούτε μόνη της όταν είναι γυναίκα δεν πρέπει να είναι γυμνή. Πρέπει να είναι πάντοτε και καλυμμένη. Και στους άντρας απαγορεύεται αυτό. Θυμήσετε κάποτε που μιλούσαμε ένα παρένθερες, και όταν αλλάσει ακόμη, να κλείνει το φως και να αλλάσει. Θα προλάβει πολλά κακά. Και ο Θεός θα αντισκεπάσει στη σοφροσύνη της αυτή. Αυτά που βλέπουμε σήμερα στην εκκλησία, αυτά που βλέπουμε στους δρόμους, αυτά που βλέπουμε στις θάλασσες, δεν κάνουν τίποτα άλλο μόνο να επιφέρουν την οργή του Θεού επάνω μας. Θα καούμε σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Εδώ λέγει τις γυναίκες τις θέλω να είναι σοφρονούσες. Σόφρον είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο τίμιος, ο ηθικός. Δεν είναι μόνο στο μυαλό αλλά και στο σώμα. Η σοφροσύνη προϋποθέτει τιμιότητα πρώτου γάμου και μετά τον γάμο. Διότι και η ένγαμος δεν έπεται ότι δεν έχει παρθενία, ότι μπορεί να είναι άτιμος με κάποιον άλλον. Όχι. Σοφρονούσα με τον σύζυγον για να έχει στον Θεό παρησία. Μη εν πλέγμαση ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ματισμό πολυτελή. Ξέρετε, γυναίκα δεν είχε κουρία ποτέ στον κόσμο. Τώρα έφτιαξε κουρία και κτενίζεται, λέει η γυναίκα. Όταν η γυναίκα κτενίζεται, δεν κτενίζεται για να φτιάξει το κεφάλι της, αλλά για να επιδείξει το κεφάλι της. Και φτιάχνει τα μυαλά για να δείξει ότι δεν έχει μυαλά. Όταν η γυναίκα προσδιοθεί στη θέση που την έχει ο Χριστός, δεν θα ξαναμπεί σε κουρίο. Δεν θα ξαναμπεί σε κομμωτήριο. Όπως είναι τα μαλλιά της, θα της αρέσουν τις ιδίες. Και όλοι θα τη σέβονται με αυτήν την αξιοπρέπεια που θα τη δίνει η Παναγία, η Αγία της και ο Χριστός. Σήμερα θα επιδεικνύει το κεφάλι της με διάφορα σχέδια κτενίσματος. Διότι δεν κτενίζεται για τον Χριστό, κτενίζεται για τον κόσμο. Δεν αλλάζει τα χρώματα για τον Χριστό, θα αλλάζει για τον κόσμο. Αυτά δεν τα θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Και σε κανένα κεφάλι τέτοιο δεν κάθεται χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Άλλες που φορτώνονται με χρυσαφικά, με πράγματα, με θαύματα και πηγαίνουν στην εκκλησία. Θυμάμαι μια φορά σε μια εκκλησία σε φιλόπτωχο, ήταν μια κυρία η οποία ερχόταν για το φιλόπτωχο και μάζευε δεκάρες. Τα μπιζού που είχε στα χέρια της επάνω της, τότε θυμάμαι εγώ προ 30 ετών φάσανε εκατομμύρια. Δηλαδή μια χάντρα να πουλάει από αυτά θα βγάζε όλα εκείνα που ερχόταν να μαζέψει με τις δεκάρες τις δικές μας όλο τον χρόνο. Και εντούτοις εφόσον είχε 5 εκατομμύρια στα χέρια της, μάζευε 15-20 δραχμές για τους φτωχούς. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Καταλάβατε.